Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Χρόνια πολλά και πάλι. Χρόνια πολλά, ευχές. Πολλές ευχές. Εύχομαι να βγουν αληθινές. Αλλά με τις ευχές, αλλαγή δεν γίνεται με τίποτα στη ζωή μας. Θέλει και δράση, θέλει συμμετοχή, θέλει πρωτοβουλία, θέλει ομαδικότητα. Το σινεμά είναι ένα από τα μέσα που δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς ομαδικότητα. Στην εκπομπή μας εδώ, στην τηλεόραση του zoogla.gr, είμαστε, όπως έχουμε ξαναπεί, για να φιλοξενήσουμε τις ταινίες που έχετε φτιάξει, είτε μόνοι σας, είτε ομαδικά, με φίλους, φιλαράκια, είτε είστε επαγγελματίες, είτε είστε ερασιτέχνες, είτε είστε ομάδες κάποιων σχολείων, είτε ομάδες από πολιτιστικούς συλλόγους, είτε από την ομάδα που υπάρχει εδώ στο zoogla.gr, από τα σεμινάρια στο εργαστήρι Σινεμά για Όλους, που έχουμε μια έκπληξη γι' αυτό, θα σας την πω στο τέλος. Μέρα των παραμονή των φώτων, η τελευταία μέρα των καλικαντζάρων πάνω στη γη, δεν ξέρω αν είναι καλό που θα φύγουν αύριο ή κακό. Ελπίζω να φύγουν διαπαντός. Ελπίζω η νέα χρονιά, εύχομαι κι εγώ, η νέα χρονιά να είναι δημιουργική, τα χρόνια πολλά να είναι καλά και να μπορέσουμε να είμαστε ο εαυτός μας, να πάψουμε να δεχόμαστε όλο αυτόν τον πόλεμο των εικόνων, της πληροφορίας που έρχονται από άλλους, που κάνουν τις ζωές μας να είναι των άλλων, και να χαιρόμαστε αυτό που είμαστε, αυτό που έχουμε και να αγωνιζόμαστε βέβαια για κάτι καλύτερο. Το σινεμά είναι ένας τρόπος για να διεκδικήσουμε πράγματα, για να μιλήσουμε, να δείξουμε, να απαιτήσουμε, να καταγγείλουμε, να εκφράσουμε τις ιδέες, τον πόνο μας, τη χαρά μας, τον έρωτά μας, μέσα από ιστορίες που μπορούμε να φτιάξουμε ή μέσα από την πραγματικότητα όπως θα την καταγράψουμε μέσα από κάποιο ντοκιμαντέρ. Πάντα θα λέμε λοιπόν ότι και στο τέλος της τηλεοπτικής περίοδου, τον Μάιο, θα γίνει το πρώτο, το μηδέν, το ζερό, το πιλωτικό φεστιβάλ του zoogla.gr, όπου οι ταινίες που μας έχετε στείλει και έχουν διάρκεια μέχρι 15 λεπτά θα διαγωνιστούν. Από εκεί και πέρα, σε μεγαλύτερο χρόνο, θα είναι εκτός συναγωνισμού και θα τις βλέπουμε μέσα από την εκπομπή αυτή που έχουμε εδώ στο zoogla.gr. Σήμερα έχουμε την μεγάλη χαρά να έχουμε παρέα μας, όχι εδώ στο πλατό, μέσω του Skype, έναν συνάδελφο, φίλο από την Θεσσαλονίκη, έναν άνθρωπο που θα τολμούσα να πω ότι κοιμάται με την κάμερα στο χέρι, ένας σκηνοθέτης ο οποίος κινείται διαρκώς, καταγράφει, θα τολμούσα να τον πω και καμέραμαν, όχι θα τολμούσα, είναι καμέραμαν ο άνθρωπος. Λόγω χρόνου, οι ταινίες που μας έχει στείλει μπήκαν στην κατηγορία του εκτός συναγωνισμού. Δεν έχει καμιά σημασία όμως. Τα βραβεία στο φινάλε-φινάλε δεν έχουν και τόσο αξία όσο το να μιλήσουμε, να πούμε αυτό που θέλουμε. Συγγνώμη. Είναι λοιπόν μαζί μας ο Γιώργος, ο Αρπατζόγλου, από Θεσσαλονίκη. Αν τον έχουμε στο Skype, μπορούμε να μιλήσουμε. Γεια σου Γιώργο, χρόνια πολλά και σένα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνεις από την εκπομπή σου. Σας έστειλα την ταινία αυτή, το «Ζητείτε μέλλον» καταρχήν, την οποία κάναμε φίλοι, μαζευτήκαμε ομάδα άνεργοι ή με ελάχιστες δουλειές και κάναμε ένα επαγγελματικό team και κάναμε μια μικρού μήκους που σχετίζεται με την κρίση και όλα αυτά που περνάει ο κόσμος τα τελευταία χρόνια. Είχαμε δύο συμμετοχές, μία στο Λονδίνο σε διεθνές φεστιβάλ και μία στην Ιταλία στο Ιμπέρια. Και εδώ κάνουμε ανεξάρτητες προβολές, όπως ανεξάρτητη ήταν και η παραγωγή, δηλαδή no budget. Μάλιστα.
Αυτό που παρατηρώ εδώ στη σελίδα που την έχουμε αναρτήσει και είναι εντυπωσιακό. Έχει ξεπεράσει τα 260 like, νομίζω, στην συγκεκριμένη ταινία. Δεν το έχει πετύχει καμία ταινία ακόμη. Αν ήταν κριτήριο να βραβεύουμε μέσω των like, θα είχες πάρει ήδη με μεγάλη διαφορά το πρώτο. Αυτό σημαίνει ότι η ταινία σου μάλλον αρέσει. Επειδή δεν διαγωνίζεται, τολμώ να λέω για αυτήν ό,τι θέλω, έτσι και τα καλύτερα λόγια. Δεν κινδυνεύω να με ρολιπτώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας έστειλες τις ταινίες σου, ιδιαίτερα τούτη. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που το κάνουμε με αυτή την ταινία, ανοίγουμε τη νέα χρονιά. Ωραία, φάγαμε τις κουραμπιέτες με το μακάρονα, καλά περάσαμε, καλά τα κάναμε τα πάρτι, είχαμε, δεν είχαμε λεφτά, είχαμε, δεν είχαμε να φάμε, το κάναμε. Τελειώσαν οι γιορτές, τελειώσαν οι ευχές, έχουμε μπροστά μας μια ζωφερή πραγματικότητα. Αυτή την οποία έχεις καταγράψει με πάρα πολύ ευαίσθητο τρόπο στην ταινία σου. Θες να μας πεις κάτι έτσι για τον τρόπο που το εμπνεύστηκες, το έγραψες, το σκηνοθέτησες? Βέβαια. Καταρχήν η προσέλευση του κόσμου όπου παίχτηκε ήταν πάρα πολύ καλή. Όπου προβλήθηκε, είχαμε κόσμο που τους άρεσε, πολύ απλά. Τώρα η ταινία ήταν μια έμπνευση που είχαμε του φίλου μου τον Τάκη τον Πολύζο. Σε μια περίοδο που ήμασταν επαγγελματικο-οικονομικά πολύ άσχημα, ας πούμε, και κουβέντα στην κουβέντα ο Τάκης εξέφρασε αυτή την πρωτόλια ιδέα, την οποία εγώ την έκανα μικρού μήκους, και ο Τάκης ασχολήθηκε και έγραψε και ένα βιβλίο από εκεί, που λέγεται «Το στοίχημα», από τις εκδόσεις Βιβλιοφόρας, νομίζω, και ασχολείται με ένα άλλο κομμάτι που δεν ασχολούμαι εγώ στην ταινία. Εγώ ασχολούμαι με τον κόσμο που απάντησε σε μια περίεργη αγγελία. Τι όθησε τον απλό κόσμο να απαντήσει σε μια περίεργη αγγελία. Το βιβλίο ασχολείται με το ποιοι βάλαν αυτή την αγγελία. Όλο αυτό μαζί είναι ένα σενάριο. Αυτό είναι, ας πούμε, ίσως ένα από τα μυστικά του, ότι η ταινία αυτή μικρού μήκους στέκεται τόσο καλά. Γιατί πίσω υπάρχει μια background ιστορία που αφορά τον καθημερινό άνθρωπο, τον καθένα μας. Μάλιστα. Η μουσική είναι γραμμένη από κάποιον άνθρωπο του team, δεν είναι δική σας? Ναι, η μουσική είναι πρωτότυπη. Είναι του Νίκου του Περιφεράκη, που είναι από Μυτιλίνη όπως και εγώ. Και έχουμε συνεργαστεί και σε άλλες και σε πολλά πράγματα μαζί, μουσικά και κινηματογραφικά. Είναι του Ντίμαν, ο οποίος έγραψε το τραγούδι τίτλων «Τέλους», που είναι ένα φοβερό τραγούδι σε στίχο και μουσική. Και αναφέρεται και αυτό σε ό,τι ακριβώς αναφέρεται και η ταινία. Και του Μιχάλη του Ζαμπετάκη από την Κρήτη, ένα παιδί που γνώρισε ιντερνετικά και μου άρεσε πολύ η μουσική του και δέχτηκε και την έβαλα στην ταινία. Γιώργο, αν... όχι, θυμάμαι πάρα πολύ καλά, δε, χωρίς το αν. Γνωριστήκαμε πριν από χρόνια στο Λευκό Πύργο, τότε με τους Αγανακτισμένους. Μου είχε κάνει εντύπωση το ότι ο τρόπος που δούλευε στην κάμερά σου, ο τρόπος που χωνόσουν συνειδητά τη λέξη, μέσα στο περιστατικό, μέσα στα γεγονότα, ο τρόπος που κατέγραφε τις εικόνες, που έμπαινε στα μάτια των ανθρώπων εκεί που κάνανε ό,τι κάνανε, είτε τα επεισόδια, είτε στην οργάνωση, στη δομή όλης αυτής της προσπάθειας τότε. Να τολμήσω να σε χαρακτηρίσω και ως ντοκιμαντερίστα. Τι λες? Ναι, βέβαια. Εγώ ξεκίνησα σαν κάμεραμάν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1994. Μετά πήγα στο μοντάζ, μετά στη σκηνοθεσία, πέρασα από όλα τα στάδια. Και από εκεί και πέρα άρχισα να κάνω και δικές μου παραγωγές. Ντοκιμαντέρ, ταινίες, βίντεο κλιπ. Έχω θητεία σε ειδήσεις. Είναι πολύ σημαντικό, τα παιδιά που κάνουν τις ειδήσεις ζουν την καθημερινότητα στην πρώτη γραμμή. Με τους Αγανακτισμένους είχα την τύχη να μένω κοντά στον πύργο, οπότε είχα επαφή άμεση. Άρπαξα την κάμερα την πρώτη στιγμή και για το πρώτο δεκαήμερο κατέγραφα διάφορα πράγματα εκεί. Γνώρισα κόσμο, συζητήσεις, και αυτό θα είναι και το επόμενό μου ντοκιμαντέρ. Κάποιες συζητήσεις και κάποια γεγονότα από αυτό το πρώτο δεκαήμερο. Το μοντάρω αυτόν τον καιρό. Ανεξάρτητη και αυτή η παραγωγή.
Ναι, αυτό. Μπορώ να πω ότι έχω τη ματιά του. Θέλω να έχω τη ματιά του καθημερινού ανθρώπου. Οι ταινίες μου να είναι για όλο τον κόσμο. Να είναι τα μάτια, να είμαι τα μάτια του κόσμου, θέλω. Και αυτό να γίνεται με διάφορους τρόπους, ακόμα και με κωμωδία. Και μέσα από μια καλή κωμωδία μπορείς να βγάλεις μηνύματα. Αλλά πρέπει να είσαι τα μάτια του κόσμου αν θες να κάνεις ταινίες, αν θες να κινηματογραφείς. Μάλιστα, Γιώργο. Η δεύτερη ταινία που θα δούμε είναι ένα ντοκιμαντέρ που έχεις κάνει. Αλλά να μην αναφερθούμε ακόμη σε αυτό, απλά το εισάγω. Νομίζω ότι είναι στιγμή να δούμε την ταινία, να δούμε για τι πράγμα μιλάμε και στη συνέχεια να κάνουμε τις αναφορές που είναι σκόπιμο, που θεωρείς σκόπιμο να κάνουμε σε αυτό. Τι λες, πάμε να δούμε? Ναι, ναι, ώρα είναι. Πάμε να δούμε λοιπόν. Να κάτσεις λίγο μαζί μου. Ο παππούς ερχόταν εδώ μικρός μαζί με τον πατέρα του που δούλευε σε αυτά τα κτήματα. Ήταν δικά μου σε αυτά τα κτήματα, γιαγιά? Όχι, ο πατέρας του ήταν εργάτης εδώ. Το παππού σου του άρεσε πολύ να έρχεται εδώ. Πριν φύγει στην πόλη για να σπουδάσει και να δουλέψει εκεί. Και τι δουλειά κάνει εκεί, γιαγιά? Τόσα χρόνια μαζί. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι για σένα. Τώρα πλέον υπάρχει δικαιολογία για την κατάντια που μας φέρανε. Μείναμε χωρίς δουλειά
και χωρίς μέλλον. Τώρα όσο για την αποζημίωση, καλύτερα να μην το συζητάμε. Αποζημίωση, μην φέρει σε δύσκολη θέση. Πρέπει να καταλάβεις ότι όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουν. Όλοι στην ίδια θέση είμαστε εδώ. Μάλιστα, όλοι στην ίδια θέση. Δηλαδή, τι θέλετε να πει. Ότι είμαστε στην ίδια θέση εγώ και εσείς, κύριε Διευθυντά. Τι τους βλέπεις πάλι αυτούς. Αυτοί καλά την έχουνε βολεμένη εμείς. Βγες έξω, ψάξε μια δουλειά, πάρε τις αγγελίες, οτιδήποτε. Τα 500 που παίρνω εγώ δεν φτάνουν ούτε για το ενίκιο, το καταλαβαίνεις. Τίλα! Τουλάχιστον αύριο που θα σου δώσουν επίσημα την απόλυσή σου, ελπίζω να σου δώσουν καμιά αποζημίωση. Γιατί δεν μιλάς? Α, Δημήτρη, τι κάνεις? Γεια σου, παιδί μου. Έφερες τα αποτελέσματα? Το έφερα. Συζήτησες καθόλου με τον γιατρό που σου έδωσε τα αποτελέσματα? Όχι, μου είπε ότι θα τα δείτε εσείς. Κοίταξε, Δημήτρη. Ξέρεις, αυτό δεν είναι και το καλύτερο που μας έχει τύχει. Αλλά παλεύεται. Οι θεραπείες που υπάρχουν είναι μόνο σε πειραματικό στάδιο. Και είναι μόνο σε ειδικά κέντρα στην Αμερική. Νομίζω ότι θα χρειαστούν κάποια λεφτά. Με δυο παιδιά και χωρίς δουλειά. Ναι, αλλά σε αυτό το θέμα, ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Εγώ μπορώ να σε βοηθήσω και να σε στείλω εκεί πέρα να χρειαστούν χρήματα. Δηλαδή, πόσος χρόνος μου μένει ακόμα? Όχι πολύ, Δημήτρη. Νομίζω ότι πρέπει να πάρεις μερικές σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή σου. Μπαμπά, θα πάμε αύριο τη μικρή στο πάρκο. Παρακαλώ. Καθίστε. Ευχαριστώ. Καθίστε.
Περιτύμος πρόκειται. Θα σου πω. Έχω εδώ πέρα το φάκελό σου με τα στοιχεία που μου έστειλες και βλέπω ότι όλα είναι αληθινά, τα διασταύρωσα και όλα είναι αληθινά. Σου μένει λίγος χρόνος. Το κοντέρ σου γυρίζει ανάποδα. Μήπως πρόκειται για όργανα? Όχι, φίλε μου, δεν πρόκειται για όργανα. Λοιπόν. Πρόκειται για σένα ολόκληρο. Δηλαδή. Θα σου δείξω κάτι να μου πεις τη γνώμη σου. Τι γνώμη έχεις για τους κυρίους αυτούς? Αυτούς που βλέπουμε κάθε μέρα στην τηλεόραση. Αυτούς, αυτούς. Φωτιά να τους κάψει. Το χέρι σου είναι. Δεν σας καταλαβαίνω. Άκου τι θα κάνεις, άκου τι θα κάνεις. Θα πας στο σπίτι σου να καθίσεις να το σκεφτείς μέχρι αύριο το μεσημέρι. Θα σου στείλω έναν κούριερ με ένα δέμα και μια βαλίτσα. Η βαλίτσα θα έχει την αμοιβή σου και ένα τηλέφωνο. Αν δεχτείς, θα υπογράψεις και θα φύγει ο κούριερ. Αν δεν δεχτείς, θα τα πάρει ο κούριερ τα πακέτα μου. Και μέχρι εδώ ήταν. Και το δέμα, τι έχει μέσα? Όταν αποφασίσεις, θα σε δώσω εντολές από το τηλέφωνο που θα έχει. Πήγαινε και σκέψου του μέχρι αύριο το μεσημέρι. Για να αποφασίσεις. Σκέψου και την οικογένειά σου.
Άντε πάμε τώρα, το φαΐ είναι έτοιμο. Η μαμά θα περιμένει. Ζητείτε μέλλον λοιπόν, Γιώργος Αρπατζόγλου, μια ταινία που την είδε πολλοίς κόσμος. Κάθε σχόλιο νομίζω πάνω στην ιστορία της, από μένα τουλάχιστον, θα περίτευε. Ζούμε όλοι μας το δράμα της Ελλάδας σήμερα. Λίγο πολύ όλοι έχουμε καταλάβει, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι παίζεται πίσω από όλο αυτό που δείχνει να συμβαίνει. Αν μου επιτρέπετε η γνώμη μου, είναι τελείως διαφορετικό αυτό που συμβαίνει από αυτό που νομίζουμε ότι συμβαίνει. Μένει στο χέρι του καθένα να μπορέσει να σταθεί απέναντι στα γεγονότα, απέναντι σε εικόνες, πληροφορίες και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, τους δικούς του προβληματισμούς. Αλλά όπως και αν έχει, όπως και ό,τι και αν συμπεράνει, νομίζω ότι η ζωή μας δεν αλλάζει αν εμείς δεν δράσουμε. Ούτε με ευχές, ούτε με μέντορες. Χρειαζόμαστε ομαδικότητα, έτσι κι αλλιώς. Χρειαζόμαστε ατομικότητα, έτσι κι αλλιώς, μέσα στην ομαδικότητα. Και έρωτα. Έρωτα για τη ζωή, για τους ανθρώπους που αγαπάμε, για ό,τι είναι αυτό που μας κάνει να θέλουμε να ξυπνήσουμε και την επόμενη μέρα. Γιώργο. Ναι, συμφωνώ μαζί σου, Χρήστο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που κάναμε την ταινία χωρίς να μυφθεί κανείς. Τη Μάρο την Κοκκόνη που βοήθησε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης ο Δήμου ήταν ο βασικός μου ηθοποιός με την Ελευθερία την Τζάκουρη, που τα παιδιά ακόμα κάνουν πράγματα στο θέατρο, σε άλλες ταινίες. Όλοι προσπαθούμε. Δεν είμαι μόνο εγώ που φτιάχνω ταινίες με αυτόν τον τρόπο. Αναγκαζόμαστε όλοι έτσι πλέον να κάνουμε πράγματα και να δημιουργούμε.
Τώρα πιστεύω ότι η εποχή μας οθεί τους καλλιτέχνες να ομαδοποιούνται, και όχι μόνο τους καλλιτέχνες, θα πρέπει όλοι να ομαδοποιηθούμε, όπως λες και εσύ, και όλοι μαζί να τα απεξέλθουμε. Το ίδιο κάνουμε και εμείς στον χώρο του κινηματογράφου, της τέχνης, όπως μπορούμε. Και θα συνεχίσουμε. Τα πράγματα, Γιώργο, είναι ζόρικα όσον αφορά το θέμα των χρηματοδοτήσεων πάντα. Αυτό, ναι, δεν χρηματοδοτείται τίποτα πλέον ή πολύ λίγα πράγματα. Εγώ θέλω να πιστεύω στον κάθε άνθρωπο που μπορεί να χρηματοδοτήσει κάτι, ότι είτε του αρέσει ο κινηματογράφος είτε η μουσική, δηλαδή πιστεύω στους ανθρώπους μεμονωμένα ότι μπορούν να προάγουν την τέχνη. Έχω χιλιάδες παραδείγματα από παιδιά που κάνουν φοβερά πράγματα και δεν φαίνονται, δεν αναδεικνύονται. Κάποιοι βοηθάνε και θέλω να πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν βοηθάνε με τον α ή β τρόπο. Είτε χρηματοδοτώντας παραγωγές, είτε με άλλους τρόπους, τέλος πάντων. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ακόμα, για να μπορούμε να ζούμε και καλύτερα. Γιατί αν η τέχνη προάγεται, ζούμε και πιο καλά. Ναι, Γιώργο. Είναι αλήθεια ότι η τέχνη πάντοτε όμως χρηματοδοτείται από τη μεγάλη αστική τάξη, αυτή που είχε τη δυνατότητα, που είχε την οικονομική δυνατότητα να χρηματοδοτεί τέτοιες προσπάθειες. Είναι ωραίο αυτό που λες και βεβαίως όλοι παλεύουμε να βρούμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα είναι διατεθειμένος να διαθέσει κάποιο ποσό από τα έσοδά του. Βέβαια, ξέρουμε ότι οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό δεν είναι τόσο γιατί αγαπάνε την τέχνη του σινεμά ή όποια άλλη τέχνη χρηματοδοτούν. Το κάνουν γιατί είτε εκπέμπουν τα λεφτά από την εφορία, είτε θέλουν να πλασάρουν κάποιο μήνυμα, κάποιο προϊόν ενδεχομένως μέσα από την εφορία. Ναι, λίγοι είναι αυτοί που το κάνουν, ας πούμε, καθαρά γιατί είτε αυτό το πράγμα. Αλλά πιστεύω ότι αν κάποιος του αρέσει, ας πούμε, η μουσική που έβγαλε ο συνάδελφος ή μια ταινία και την βοηθήσει, ακόμα και εκεί και αυτός θα έχει κέρδος. Δηλαδή, αν καταφέρει να γεμίσει ένα κινηματογράφο όπως γεμίσαμε εμείς, δεν θα έχει κέρδος κάποιος ο οποίος θα βοηθήσει χρηματοδοτώντας μια παραγωγή. Αρκεί να πιστεύει και αυτός σε αυτό. Σε αυτό που κάνει, στην ιδέα σου. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο, αλλά εδώ πέρα από τη θέση που είμαι εγώ, θα πρέπει να θυμίσω και να καταγγείλω κάτι που πάρα πολλά χρόνια τώρα το έχουμε ξεχάσει όλοι. Είναι καλοί ιδιώτες και όσοι μπορούν και βοηθούν, πάρα πολύ καλά κάνουν και πράγματι είναι όπως τα λες. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας νόμος, αν θυμάμαι καλά, του κ. Βενιζέλου κάποτε, ήταν άλλωστε το κ. Βενιζέλου, δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει για τον νόμο του 1,5% που έπρεπε να αποδίδουν τα τηλεοπτικά κανάλια στην παραγωγή του κινηματογράφου. Βέβαια ήταν τόσο όμορφα, τόσο ευφυές φτιαγμένο αυτό το κείμενο αυτού του νόμου, του μεγάλου αυτού κυρίου πολιτικού, που δεν λειτουργήσε ποτέ. Δεν έχει αποδώσει κανείς ποτέ το 1,5%. Ανταυτού χαρίζονται και συχνότητες και αλλάζοντας το τηλεοπτικό, το οποίο τα ξέρουμε να μην τα ξαναλέω. Αλλά οπωσδήποτε αυτό το 1,5% που είχε κάποτε θεσμοθετηθεί και ισχύει ακόμα, δεν καταργήθηκε ο νόμος. Απλά είναι τόσο περίπλοκο όλο αυτό που μπορεί να πάει κάποιος να πάρει κάποια χρήματα, από πού να τα πάρει. Ένα κέντρο κινηματογράφου και αυτό έχει υποβαθμιστεί, έτσι δεν είναι? Έτσι λοιπόν, είναι. Να σου πω, εγώ πολιτική θέση δεν παίρνω στα πράγματα. Έχω πολιτική άποψη, αλλά θέση δεν παίρνω. Πολλά έγιναν και τα πράγματα κατάντησαν όπως κατάντησαν. Πάρα πολλά. Αυτό είναι σίγουρο. Απλά θέλω να πω ότι το ίντερνετ βοηθάει πολύ τους δημιουργούς, είτε με διάφορα site όπου δημοσιοποιείς την ιδέα σου και μαζεύεις χρήματα μέσα από εκεί. Πιστεύω ότι το ίντερνετ βοηθάει τους καλλιτέχνες για να δείξουν τη δουλειά τους και να κάνουν κάτι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο, και πράγματι η νέα τηλεόραση, που σύντομα μάλλον θα την δούμε μπροστά μας, δεν έχει να κάνει με αυτό που ξέρουμε ως τώρα ως τηλεόραση, έτσι. Μέσα από το ίντερνετ πλέον θα γίνονται όλα, ακόμα και στην τηλεοπτική συσκευή που έχει ο πατέρας μου, ο παππούς, στο σαλόνι, εν πάση περιπτώσει. Αλλάζει η τεχνολογία, αλλάζουν οι δυνατότητες, έχεις απόλυτο δίκιο. Άρα αλλάζουν και οι δυνατότητες χρηματοδότησης. Ευτυχώς, τα πράγματα κυλάνε, με καλό ή κακό τρόπο, αλλά οπωσδήποτε αλλάζουν. Εντάξει, να διευκρινίσω για αυτό που είπα προηγουμένως. Δεν κομματικολογώ, εντάξει, αλλά θεωρώ πολιτική πράξη οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας.
Ναι, ότι υπάρχει ένας νόμος εκεί που ρυθμίζει τις ζωές των ανθρώπων, γιατί είναι κάποιες χιλιάδες άνθρωποι που δουλεύουν γύρω από τον κινηματογράφο, γύρω από την τηλεόραση. Δεν είναι θέμα αν είσαι και σε ποιο κόμμα ανήκεις. Το θέμα είναι αντικειμενικά πώς πορεύεσαι, πώς ως κοινωνία δημιουργείς, αναπτύσσεις, εξελίσσεσαι. Εντάξει, και τι δυνατότητες δίνεις, ιδιαίτερα στον πολιτισμό μέσα από τον οποίο τα πράγματα πάνε μπροστά. Έτσι λοιπόν, μην μπερδεύουμε το πολιτικό με το κομματικό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αλλιώς θα είμαστε και πάντα χωρισμένοι, έτσι. Νομίζω καιρός να μαζευόμαστε και να δούμε τι μας απασχολεί όλους μαζί και βασικά να δούμε τις ταξικές μας διαφορές. Okay. Λοιπόν. Απλά θα μπορούσαμε να πούμε χιλιάδες ονόματα, πάρα πολλά ονόματα ανθρώπων που έχουν καταστρέψει ουσιαστικά τη χώρα και έχουν κάνει τον κόσμο να μην κάνει σχέδια για το μέλλον. Πάρα πολλά. Βλέπουμε κάθε μέρα άσχημες καταστάσεις. Εντάξει, καλό είναι να φεύγουμε λίγο, να αποστασιοποιούμαστε από εκεί, να περνάμε και λίγο ευχάριστα για να τα βλέπουμε και πιο ξεκάθαρα τα πράγματα μετά. Για να βρίσκουμε λύσεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αναζητούμε λοιπόν τις λύσεις, γιατί η γκρίνια δεν είναι αρκετή, όπως και οι ευχές δεν είναι αρκετές. Αλλά ας αφήσουμε την αμπελοφιλοσοφία να μιλήσουμε λίγα για τη δεύτερη ουστενία, η οποία είναι μια έτσι, πολύ έξυπνη και περίεργη ιστορία πώς φτιάχτηκε και αφορά ένα ειδικό κομμάτι του πληθυσμού μας, με δικό του πολιτισμό, με δική του κουλτούρα, δικές του συνήθειες που ζει ανάμεσά μας, με τα δικά του προβλήματα, με τα δικά του καλά και αρνητικά. Για πες μας λιγάκι γι' αυτό, εκεί που μένω. Ναι, ασχολούμαστε με τους Ρωμά της Θεσσαλονίκης, κυρίως με το οικιστικό τους. Το ντοκιμαντεράκι αυτό έγινε, είναι μικρού μήκους, έγινε με αφορμή ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που ανέλαβε η Άρσης, μια μη κυβερνητική οργάνωση που βοηθάει με ονόητες για τους νέους διάφορες δραστηριότητες. Έχει στις τέχνες, αλλά και στην εκμάθηση, στο εκπαιδευτικό κομμάτι μειονοτήτων κτλ. Αυτό καταρχήν έγινε στα πλαίσια ενός προγράμματος όπου μας ζήτησαν κάποια πλάνα. Και εγώ με δικιά μου πρωτοβουλία έκανα παραπάνω, μάζεψα παραπάνω υλικό και έβγαλα ένα ντοκιμαντέρ μέσα από αυτή την πρώτη δουλειά που μας ζητήθηκε. Από το Transition Project λεγόταν το ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα και ασχολιόταν με το οικιστικό των Ρωμά. Πήγαμε σε τρεις περιοχές που αντιπροσώπευαν τη Θεσσαλονίκη. Ο Δεντροπόταμος που είναι ας το πούμε η καλύτερη εξέλιξη στο οικιστικό τους και άλλες δύο περιοχές, στην Αγία Σοφία όπου τα πράγματα ήταν αρκετά χειρότερα θα μπορούσα να πω και σε ένα καταβλισμό προς την Περαία όπου εκεί εγώ απορώ πώς ζούσαν οι άνθρωποι και πώς ζουν ακόμα κάτω από τέτοιες συνθήκες. Προσπάθησα να αποτυπώσω όσο καλύτερα γίνεται την εικόνα στις τρεις αυτές περιοχές, να κρατήσω τα πιο ουσιώδη που είπαν αντιπρόσωποι των περιοχών και να μπω όσο γίνεται στη ζωή τους, στο σπίτι τους. Δεν κράτησα τόσο πολύ ντοκιμαντερίστικους κανόνες, όσο για να δείξω αληθινά όσο γίνεται μέσω εικόνας το τι γίνεται εκεί. Θα το δούμε σύντομα και θα κρίνετε κι εσείς. Επειδή ο χρόνος μας κυνηγάει, θα βιαστούμε μάλλον να δούμε την ταινία, η οποία έχει και το ενδιαφέρον ό,τι και να λέμε εμείς. Απλά θα σου πω κάτι που ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Μέσα από το Facebook κάποια φίλη από την Αυστραλία, όταν είδε την ταινία, έγραψε αν δεν ήξερα ότι είναι ελληνικό αυτό που βλέπω, θα νόμιζα πως είναι σε κάποια άλλη χώρα συμβαίνει. Ναι, αυτό το καταθέτω. Και να θυμίσω και όλους τους ομογενείς που μας βλέπουν, γιατί το διαδίκτυο ευτυχώς έχει αυτή τη δυνατότητα, πέρα από το ότι και αν λέμε για τηλεόραση, μας βλέπουν παντού, σε όλο τον πλανήτη, έτσι. Σας καλώ. Μιλήστε μας, στείλτε μας δικές σας δουλειές από όπου και αν είστε, από την Αυστραλία, από τη Γερμανία, από την Αμερική, ομογενείς, φίλοι με τους οποίους μιλάμε, ανταλλάσσουμε προβληματισμούς μέσα από το Facebook. Εδώ είμαστε. Γιώργο, πάμε να δούμε το εκεί που μένω. Βιαζόμαστε. Ωραία. We'll be right back.
λεφτά. Όποιος έχει λεφτά, λεφτά δεν αγοράζει. Πάει και βρει στα σουπίδια, φτιάχνει μια παραγκούλα για να ζήσει. Και να βάλει τα πιπιώσει, για να πιπιώσει να ζήσει όπως ζουν οι άνθρωποι. Πρέπει να ρωτάμε και τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να ζήσουν, έτσι. Πρέπει να γίνουν σεβαστές οι συνήθειές τους. Εγώ δεν είμαι πεισμένος ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν με τον τρόπο που κάποιοι άλλοι έτσι σχεδιάζουν για αυτούς. Σε άσχημες συνδίκες. Εντέλος δεν πρόκειται για να φύγουμε από ό,τι είμαστε χρόνια πολύ. Θέλω να συνεχίσουμε, να συνεχίσουμε. Να πάρει δικαστικά, δικαστικά. Το χώρο δικαιούμαστε να τον πάρουμε. Ζούμε παρέα με τα χέρια και με τα πολιτικά. Παρέα είναι δικιά μας, δικιά μας παρέα είναι για εσείς. Ήμασταν ένα λύσκημα. Τώρα μάθανε να κάνουν αυτές οι παράγκες της θεραπείας και ζεστώνουν λίγο το κοκαλάκι κάθε μέρα. Και το νερό δεν είναι παρικίες για τόσες πολλές οικογένειες που είμαστε. Είναι ένα μικρό λάστιχο, το παίρνουμε το K12, το νερό, και δεν κάποιες ώρες το καλοκαίρι μας το είχαν διακόψει. Θέλουμε μια βοήθεια από όλους για να μας τακτοποιήσουν, να μας βάλουν ένα μέρος, να μας παροχωρήσουν, να πει εσύ κύριε Τάδε έχεις 100 μέτρα χωράφι, το δικαιούσε και από μόνοι μας μπορούμε να φτιάξουμε. Οι συνθήκες είναι διαφορετικές, είναι καλύτερες, υπάρχουν υποδομές, υπάρχει ρεύμα στη λαϊκή γλώσσα, υπάρχει νερό, υπάρχει αποχέτευση, υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις.
Είμαστε σε πιο καλύτερο κομμάτι από άλλες περιοχές, γιατί είμαστε ενταγμένοι πλέον σε εκείνο το κομμάτι της Αγίας Σοφίας. Εγκατασταθήκαν στο Λιοπόταμο. Βέβαια οι συνθήκες τότε, στο 57, στο Λιοπόταμο ήταν άθλιες. Μόνοι τους όμως, μόνοι μας εμείς εκεί, χτίσαμε τις μπαράνιες μας, γιατί μπαράνιες υπήρχαν τότε, όπως υπάρχουν τώρα στον Περέα. Τώρα προβλήματα υπάρχουν. Όπου ζουν Ρωμά, πάντα υπάρχουν τα προβλήματα. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, επειδή βρισκόμαστε πάρα πολύ Ρωμά. Εκεί δημιουργούνται πάντοτε προβλήματα. Τα προβλήματα δεν ξεκινάνε κεντρικά, ξεκινάνε τοπικά. Οι τοπικοί δήμαρχοι μπορούν να λύσουν το τοπικό πρόβλημα που ζεις στην περιοχή που ζεις. Εγώ δεν είμαι κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους. Είμαι Έλληνας πολίτης, τσιγκάνικης καταγωγής και πρέπει και εμένα να με προσέξει το κράτος. Εάν θα υπήρχε μια κρατική βοήθεια, σωστή όχι λόγια, τα Ρωμά θα καλυτέρευαν πάρα πολύ τις συνθήκες ζωής. Αλλά δεν παίρνονται αποφάσεις οριστικές. Θα και θα και θα. Δεν έχουμε τη σωστή βοήθεια από το κράτος. Από τον δήμαρχο που είναι ο στέλεχος, ως τον τελευταίο που δουλεύει μέσα στη δημαρχία, είναι ρατσιστές. Ζητώ συγγνώμη για αυτό που λέω, γιατί ζω τον ρατσισμό, γιατί είμαι τσιγκάνα. Πολιτική εκπροσώπηση των Ρωμά μέσα στους Δήμους. Αποφασίζουν για μας χωρίς να είμαστε εμείς μέσα. Έχουμε καλό επίπεδο επικοινωνίας. Είμαστε συχνά σε επαφή, προσπαθούμε να στεκόμαστε δίπλα τους. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα της στέγασής τους εμείς σαν Δήμος. Η αίσθησή μου είναι, και νομίζω ότι και εσείς μπορείτε εύκολα να το διαπιστώσετε, ότι δεν είναι και η πιο συμπαθητική ομάδα πληθυσμού έτσι στους δημότες, οι οποίοι πραγματικά δεν γνωρίζουν τον τρόπο που ζουν αυτοί οι άνθρωποι, και υπάρχει μια συγκεκριμένη έτσι, άποψη για την ομάδα ανθρώπων αυτή την πληθυσμιακή. Θα έπρεπε να επιλεγούν κομμάτια έτσι, δημόσιας γης τέτοια, τα οποία να είναι κατάλληλα για να τους φιλοξενήσουν, και εκεί πέρα μετά να χρηματοδοτηθούν έργα υποδομών σε πρώτη φάση, και από εκεί και πέρα και θέματα στέγασης. Θεωρώ ότι οι προκαταλήψεις και στερεότυπα δεν έχουν μόνο οι λευκές κοινωνίες. Προκαταλήψεις και στερεότυπα έχουν και οι κοινωνίες των Ρωμά. Και από τις δύο πλευρές υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις και οι δύο πλευρές επηρεάζονται από αυτές τις στερεοτυπικές τους αντιλήψεις. Και τουλάχιστον με την πάροδο των χρόνων, γιατί τα προγράμματα έχουν ημερομηνία λήξης και συνήθως όταν φεύγουν δημιουργούν μεγαλύτερο κενό από αυτό που υπήρχε πριν έρθουν. Η εμπειρία χρόνων με τα προγράμματα, το έχω δει πάρα πολλές φορές να γίνεται αυτό το πράγμα, αποδομούνται πολύ γρήγορα αυτή τη στιγμή τα πράγματα εδώ πέρα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως σχεδιασμός για το οικιστικό. Και νομίζω ότι είναι ολοφάνερο μέσα στον οικισμό, αν περπατήσει κανείς, φαίνεται είναι εξαιρετικά φανερό. Δηλαδή αυτές οι παραγκούλες, αυτοί οι κίσκοι, οι οποίοι στην πάροδο 10 ετών οι περισσότεροι έχουν σαπίσει,
Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν, έχουν την οικονομική δυνατότητα αυτή τη στιγμή στον οικισμό, τα γκρεμίζουν και χτίζουν κανονικά σπίτια. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι Ρωμά ζουν στο περιθώριο του αστικού ιστού. Ζουν είτε σε αμυγείς καταβλισμούς σε μόνιμη θέση, είτε σε καταβλισμούς αμυγείς μετακινούμενους, είτε σε καταβλισμούς μεικτούς, όπου γίνεται ανάμιξη σπιτιών με πρόχειρες κατασκευές, είτε ζουν σε γειτονιές και σε πολύ μικρό βαθμό σε συμβατικές κατοικίες διάσπαρτες στον αστικό ιστό. Η ένταξη τώρα των Ρωμά στη χώρα μας επιχειρείται στην Ελλάδα, τώρα μιλήσουμε λίγο για την Ελλάδα, επιχειρείται κάθε φορά ευκαιριακά. Δεν υπήρχαν ελεγκτικοί μηχανισμοί για να ούτε αξιολογητικοί μηχανισμοί ώστε στο τέλος αυτό το πρόγραμμα να ελέγξει πού πήγαν αυτά τα λεφτά, τι έγιναν αυτά τα λεφτά και να αξιολογήσει. Δεν έγινε ποτέ καμία αξιολόγηση. Ποτέ δεν υπήρξε κάποιο πρόγραμμα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό, και αυτό είναι και μια κριτική και προς τις πρακτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γίνουν πραγματικά, να υλοποιηθούν πραγματικά έστω πιλωτικά προγράμματα που να αφορούν το στεγαστικό θέμα. Κοιτάξτε, τώρα καταλαβαίνετε ότι με την οικονομική κρίση οτιδήποτε θα μπορούσε να γίνει με εθνικούς πόρους πλέον είναι τελειωμένο. Δεν υπάρχουν εθνικοί πόροι πλέον. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να είμαστε κι εμείς σαν άνθρωποι, να ζουν σαν άνθρωποι όλοι αυτοί. Θέλουμε χώρος να χτίσουμε σπίτια για να ζήσουμε κι εμείς όπως ζουν όλος ο κόσμος. Όχι να είμαστε σε τέτοια καρδάνδια. Το ότι όλοι ασχολούνται μαζί τους και δεν γίνεται τίποτα. Πόσο κλείνω, δεν κουπάγες μαρέ 5 ευρώ. Ο κοστομάκια παιδικά 5 ευρώ. Και πίδια, είναι καλό, τα φουντούκια είναι μεγάλα. Δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι. Εμείς εδώ ό,τι μπορούμε να μαζέψουμε, να το δείξουμε. Ναι. Και αυτοί ό,τι αποφασίσουν. Στα φουντούκια εδώ, στα φουντούκια παντός. Μεγάλα φουντούκια. Τη διατροφή σου την προσέχεις? Πώς να την προσέξω? Να μην... Για να προσέξω τη ζωή. Έχω κανέναν. Ένα παιδί έχω, έχει 8 παιδιά. Με αυτή την κρίση πώς να τα ζήσει?
Μπορείς να μου πεις. Κάθε μέρα στα νοσοκομεία πάει. Η γυναίκα του έχει ψυχολογικά προβλήματα. Με τα φάρμακα και τα φάρμακα ακόμα δεν μπορεί να τα πάρει. Δεν μπορεί να τα πάρει η κορίτσι. Ξέρεις τι τραβάω το κουτί τα πάρει. Να πιθάνω να ξεχάσω να μην βλέπει το μάτι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πρόσεχε και μην καείς. Ξέρεις από πίσω εδώ στο διόροφο ποιος μένει? Ναι. Μπορούμε... Εγώ. Εσύ. Μπορούμε να... Θέλει να μπει μέσα. Θα πάω, είναι και να πιστεύω αυτό και θα πάω σε λίγο. Σχεδόν 12:30. Μα, δεν λέω πιστόλι. Πάμε. Πάμε και λέω πιστόλι. Μανταλάκια, σφουγγαρίστε!
Τη σωστή μόρφωση, το που κι αν ξεφύγουν από τη γειτονία και αυτά, πιστεύω ότι θα φεύγουν και θα ζούσαν κάπου αλλού. Και πιστεύω να τα παιδιά να ζουν λίγο κάποιο καλύτερο από εμάς. Να μην ζουν όπως έχουμε ζήσει εμείς, τα δικά μας τα παιδιά. Να μάθουν γράμματα πρώτα καλά και όπου κουστάρουν να μάθουν γράμματα να πάνε να σπουδάσουν έτσι. Mm-hmm. Να ζήσουν όπως ζήσαν τα χρόνια ακόμα, να ζήσουν καλύτερα. Εντυπωμένο λοιπόν, Γιώργος Αρπατζόγλου, ντοκιμαντέρ. Γιώργο, πλούσιο το υλικό σου. Νομίζω ότι... Όχι, δεν θα κάνω σχόλια. Έχεις κάτι να πεις πάνω στο θέμα, γιατί ο χρόνος μας κυνηγάει. Το θέμα, πάνω στο θέμα όχι. Γενικότερα ότι είναι καλό να γίνονται δράσεις για ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αυτό βασικά, να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται, αν και δύσκολα πλέον, ας πούμε. Η ανεργία είναι φοβερή στο χώρο μας, στα οπτικοακουστικά. Καλή δύναμη, εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σου. Πήραμε μια εικόνα, μια μικρή γεύση των όσων κάνεις, των όσων μπορείς να κάνεις. Εγώ να ευχηθώ κουράγιο, δύναμη, ψυχραιμία. Τα πράγματα θα γίνουν σίγουρα καλύτερα. Να σε διακόψω λίγο, θα ήθελα να πω, θα ανεβάσω την ταινία στο Kickstarter. Είναι ένα site όπου ο κόσμος επιλέγει αν θέλει να συνεχιστεί το project. Θα ανεβεί σύντομα εκεί, ζητάμε συμμετοχή του κόσμου για να καταφέρουμε να το κάνουμε μια πιο μεγάλου μήκους ολοκληρωμένη ταινία, αυτό που είδατε. Πάρα πολύ ωραία. Πώς μπορεί να σας βρει ο κόσμος εκεί πέρα σε αυτό που λες? Kickstarter λέγεται το site και μέσα εκεί θα υπάρχει η ταινία μας. Θα ανεβεί σύντομα εκεί. Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία λοιπόν. Να ζητήσουμε από τον κόσμο τη δική του συμμετοχή. Πάντα ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε, να βοηθήσουμε λιγάκι, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την τέχνη. Αν και γύρω μας πολλοί άνθρωποι χρειάζονται άλλα πράγματα πιο επίγοντα. Βέβαια, ο καθένας στο δικό του τομέα αγωνίζεται. Γιώργο, θα συμφωνήσω μαζί σου. Χρειάζεται δράση. Όπως μπορεί ο καθένας, όπως το καταλαβαίνει, θέλει δράση και συλλογικότητα. Και πάλι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ εσένα για την εκπομπή που με κάλεσες. Καλή συνέχεια λοιπόν και στο έργο σου. Φίλοι μας, εδώ είμαστε. Η έκπληξη που έχω να σας πω, να τα βιωστώ τα πόλα, γιατί φύγαμε πολύ από το χρόνο. Μπείτε στη σελίδα μας, Εργαστήρι Σινεμά για Όλους. Διαβάστε την για τα σεμινάρια που κάνουμε εδώ στο zoomla.gr.
Με τη νέα χρονιά αυτά τα σεμινάρια θα γίνονται στο 50% της αξίας που αναφέρεται στη σελίδα. Όσοι από τους φίλους μας συμμετείχανε μέχρι τώρα, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η ομάδα, η εργασία της ομάδας, θα επιστραφεί το 50% από τα χρήματα που έχουν δώσει. Ό,τι μπορούμε, προσπαθούμε να το κάνουμε. Στείλτε μας τις ταινίες σας, από όπου και αν είστε, ιδιαίτερα τους ομογενείς, θα θέλαμε τη δική τους ματιά για τον τρόπο που ζουν, για τα πράγματα που τους περιβάλλουν. Από τη δική μου μεριά να ευχηθώ καλή δύναμη, καλό κουράγιο, να γίνουν οι ανατροπές που θα... να κάνετε τις ανατροπές που χρειάζονται για να βελτιωθεί η ζωή σας, η δική σας ζωή. Ας ζήσουμε τις δικές μας ζωές, με τις δικές μας εικόνες. Καλό σας απόγευμα, την άλλη Κυριακή και πάλι μαζί. Γεια χαρά.